το Δημήτρη Τουρλούκη από το ράδιο Λασίθη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Αθήνα. Να πούμε ότι κινητοποιήθηκε πλοίο στην Κρήτη με 10 τόνους κάναβη. Είχαμε συλλήψεις και ανταλλαγή πυροβολισμών. Ακριβώς. Έγινε. Εδώ, κύριε Ηλάκη, μου έχω φύγει από την κάμερα. Χθες τα ξημερώματα, στις 2 τη νύχτα. Μάλιστα. Τι έγινε. Βρέθηκε σκάφος 50 ναυτικά μίλια κάτω από την Κρήτη, από τα νότια της Κρήτης. Όπου εκεί χρειάστηκε δύναμη. Εξεκίνησε όλη η έρευνα της υπόθεσης από άντρες του λιμενικού και της δίωξης ναρκωτικών. Όπου ειδικό πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος προσέγγισε το ρημουλκό. Παράλληλα μπορούμε να λέμε και πλάνα εδώ πέρα. Βλέπουμε εδώ πέρα το φορτηγό, το πώς μεταφέρει την κάναβη. 10 τόνους. Ίσως να είναι και τις μεγαλύτερες συλλήψεις που είχε κάνει ποτέ η ελληνική αστυνομία και το λιμενικό μάλλον. Το λιμενικό. Ακριβώς. Μιλάμε ότι όταν οι άντρες του λιμενικού ζήτησαν να σταματήσει, δεν σταματούσε το πλοιάριο, οπότε έριξαν προειδοποιητικές βολές οι άντρες του λιμενικού για να μπορέσουν να σταματήσουν τους 6 θύριους οι οποίοι ήταν πλήρωμα του σκάφους. Όταν ανέβηκαν επάνω και το πήγανε στο λιμάνι της νότια της Κρήτης, εκεί ειδικός σκύλος για τα ναρκωτικά κατάφερε να εντοπίσει σε ειδική κρύπτη που είχαν τα ναρκωτικά και μάλιστα πάνω από τα ναρκωτικά είχαν βάλει τσουβάλια εμποτισμένα με καφέ για να μην μπορέσει να μυρίσει ο σκύλος τα ναρκωτικά. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο σκύλος ήταν ειδικά πολύ εκπαιδευμένος. Δεν το ξεγελάσανε το σκύλο, οι καφέδες. Γάτα ο σκύλος. Δημήτρη Λούκη, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι άλλο για το θέμα. Είναι από τις μεγαλύτερες ποσότητες. Αυτό που μας λένε ότι είναι από τις μεγαλύτερες ποσότητες. Αυτό που είπατε και εσείς, είναι από τις μεγαλύτερες ποσότητες. Συγκεκριμένα είναι 7 τόνοι είναι η καταργασμένη κάναβης σε σοκολάτα. Ήταν σε 241 δέματα τα είχαν τη λήξη. Και στοιχίζει περίπου στην αγορά θα φέρναν από αυτά 80 εκατομμύρια ευρώ. 80 εκατομμύρια ευρώ! Άρα έχουμε λοιπόν την κάναβη, τη σοκολάτα και τον καφέ. Ακριβώς. Είχανε εμποτίσει εκεί τον καφέ που είχαν βάλει από πάνω από την κύκλη που είχαν κάνει στο πλοιάριο. Είχαν βάλει τσουβάλια και διάφορα άλλα με καφέ, αλλά ο σκύλος δεν ξεγελάστηκε. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Λούκη, και το ράδιο lasithi.gr για την έγκυρη ενημέρωση που μας κάνεις κάθε φορά από την Κρήτη. Σε ευχαριστούμε πολύ.